Έχω αφήσει όλα μου τα τετράδια εδώ. Αυτό το τετράδιο που βρήκα για να γράψω έχει μέσα τη λίστα. Άλλη λίστα η μία, άλλη λίστα η άλλη. Δεν χώρο και σένα. Α, είναι η συνέχεια. Αυτή την ξεκίνησα το 2012-2013. Το βλέπουμε από το χαρτί. Είναι πλέον, δηλαδή θα το αγγίζουμε με γάντια, θα του γίνει κάποια συντήρηση. Και σένα μες. Η θεία μου Φιώνα. Ο Παναγιώτης. Αυτό τη λίστα τι το έχει. Δεν είναι του σεξ. Α, είναι η λίστα των γκόμενων. Ναι. Άντε καλέ. Όσοι έχουν παυλίτσα, είναι σεξ. Αυτός δεν έχει παυλίτσα. Μία παυλίτσα το 2008. Ναι. Τρεις παυλίτσες το 2009. Ήταν καλύτερη χρονιά. Τέσσερις παυλίτσες το 2010. Ανάπτυξη. Το 2014 πίκρα. Μετά μπήκαμε στα πολύ μνημόνια, τα βαθιά και δεν... Είχα σχέση το 2014. Α, και εκεί είναι όλο... Εδώ είναι καινούργιοι. Πολύ καλά. Τέχνη έχει πέσει. Μη βρεθεί αυτό το τετράδιο σε τίποτα κακά χέρια. Σιλένα! Αλέκο μου! Κοίταξε να δεις. Ναι. Για να κάνεις όμως αυτή τη λίστα των ανθρώπων με τους οποίους έχεις γκομενήσει. Τώρα τη σκέφτηκε. Να σου πω όμως κάτι. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι εγώ σου κρυφοδίνω αυτές τις πάσες. Και μετά παίρνω εγώ τη δόξα ναι. μόνος μου. Έλεγα λοιπόν πολύ σωστά ότι για να κάνεις όμως εσύ αυτά τα γκομενίσματα, ποιο ήτο το πρώτο περίπου απαραίτητο βήμα για να το καταφέρεις. Συγγνώμη, πίνω καφέ, έχω να πιω δύο μέρες. Εγώ θα σας πω, το πρώτο απαραίτητο βήμα είναι τα πρώτα τα ραντεβού. Και ήρθαμε σήμερα εδώ γιατί αυτή η OCD μανία που μας έχει πιάσει να τα βάλουμε όλα σε είδη και σε κατηγορίες έφτασε μέχρι τα πρώτα τα ραντεβού. Έχω πατήσει ρε και έτσι δεν είναι. Αλήθεια. Έχεις να μας πεις κάτι ή να προχωρήσουμε στο ζουμί. Να σου πω κάτι παιδιά, εγώ νιώθω ότι μπορώ να έρχομαι εδώ και απλά να κάνω την περίπου ωραία. Όμορφη. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Ναι, εσύ θα μιλάς και εγώ θα διακοσμώ το χώρο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, έχω κάνει μια καλή λίστα πρώτων ραντεβού γιατί ασχέτως της λίστας των κομμενικών μου. Του Σίντλερ. Τρίζουν κάποια κόκαλα. Θυμήθηκα κι εγώ έτσι, ίσως τα πιο πρόσφατα χρόνια, τα πρώτα μου ραντεβού και λέω, κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω και θα πω το διακριτικό. Το διακριτικό πρώτο ραντεβού. Μην τα κάνετε αυτά. Γιατί? Πες, μπορεί να το παρεξήγησα. Εμένα μου αρέσουν τα διακριτικά πρώτα ραντεβού γιατί έχουν ένα μυστήριο. Γιατί είναι το μοναδικό ραντεβού στο οποίο δεν είσαι σίγουρη αν αυτό που γίνεται είναι επέσημο. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Γιατί... Εντάξει, για μένα μου αρέσει αυτό. Και αυτό που βγαίνει και είστε πάρα πολύ σίγουροι για το τι πρόκειται να γίνει. Είναι. Το λες και μαλακία ρε παιδί μου, είναι λες και γίνεται το ραντεβού διαδικαστικό τελείως. Ναι, και εγώ δεν θέλω να είμαι σίγουρη, θέλω να το δω στην πορεία. Έχει ξεφύγει τελείως, Και κανονικά, ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν η αλήθεια είναι πας και λες άντε να βγούμε ραντεβού για να πάμε στο παρασύνθημα, υπάρχει μια βιασύνη. Ναι. Ας πούμε το διακριτικό δεν γίνεται ποτέ βράδυ. Αυτό είναι γνωστό τη πάση. Απόγευμα. Απόγευμα μπορεί. Ναι. Συνήθως το πιο σωστό διακριτικό γίνεται μεσημέρι. Με τον ήλιο ντάλα. Θα πάτε για έναν καφέ. Ο καφές είναι πάρα πολύ κίνδυνος και δεν γνωρίζεις. Και καμία πεσηματική δεν θα γίνει και εσύ δεν θα καταλάβεις. Και θα γυρίσεις σπίτι και θα λες τώρα αυτός μου την έπεσε. Μπορεί να είναι διακριτικό από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί εγώ φανταζόμουν διακριτικό στην αρχή. Δεν ξέρω αν βγαίνουμε. Τώρα, πού σου πει και εγώ ότι θα πάμε εκεί, αλλά τώρα μου την πέφτει, δεν μου την πέφτει. Εντάξει, δείξει. Τώρα άμα στο τέλος το φεβιό ρίξετε και ένα φιλί. Ναι, οκ. Okay. Πολύ όμορφο. Ακόμα καλύτερα για να. Μην φύγεις και με την απορία. Με το παράπονο, ναι. Ναι. Αν και η απορία ωραία είναι, παιδιά. Εγώ θα σα τα πω. Αυτά τα λέμε μέχρι να τα πάθουμε. Άμα τα πάθουμε δεν μας αρέσει. Γιατί εγώ μια χαρά ήμουνα το αν μου την πέφτει ή όχι που δεν ήξερα. Με τώρα που ξέρει, τα άδα με τα χαΐρια. Θα ξεκινήσω εγώ με το είδος του πρώτου ραντεβού που με πονάει περισσότερο από όλα. Είναι το πρώτο ραντεβού, το γεφύρι της Άρτας. Ή για τους πιο παραδοσιακούς, το γιοφύρι της Άρτας. Διότι ολιμερείς το κανονίζανε, το βράδυ ακυρωνόταν. Πώς μου διέφυγε αυτό. Αυτό το ραντεβού, παιδιά, θέλω να ξέρετε ότι όσο πάνε τα χρόνια, αντί να εξαφανίζεται, εξαπλώνεται. Πιο εύκολα, όπως γράφω εδώ, θα κάνει σχήμα η Βύση με τη Βανδύ, παρά θα βρεθείτε εσείς οι δύο. Γιατί είναι αυτό το ραντεβού που λες, θα το κανονίσω. Άιντε, να πάρω το ρίσκο να το προτείνω. Και ανταποκρίνεται και λες, όπα, εδώ είμαστε. Λέω, Λίτσα, εδώ είσαι, δέσαμε. Λίτσα, από την κάβλα μου, δεν ήξερα τι έλεγα. Ναι, από την κάβλα μου δεν ήξερα τι έλεγα. Και μετά, μόλις το κανονίσεις, δηλαδή εκεί είναι το breaking point, με το που το κανονίσεις θα συμβούν.
παρανοή, μετεωρίτε, είσαι στην τέλεια του κόσμου. Αυτόν θα τον πάρουν φαντάρο, θα πάει στα καράβια να μπαρκάρει, εσύ μπορεί να μπει φυλακή. Πράγματα τα οποία δεν θα σε επιτρέψουν να βγείτε ραντεβού και μην πει ότι αυτό το ραντεβού δεν το έχει πάθει. Αυτό το ραντεβού το έχω πάθει και πολύ πρόσφατα. Και κάπου εδώ δεν είναι απαραίτητο να πούμε ότι όποιο θέλει βρίσκει χρόνο και σε βλέπει. Το λέμε αυτό. Και το όποιο θέλει δεν σημαίνει ένα άνθρωπο που σε αγαπάει πολύ, αλλά ένα γκόμενο, μια γκόμενα που ψήνεται να σε γνωρίσει, ρε φιλαράκι. Διότι εκεί που αρχίζει το ένα ραντεβού μετά το άλλο και ακυρώνεται, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι ότι θα το διαλύσετε ησύχως πριν καν το ξεκινήσετε, και ο άλλος που είναι πιο επίπονος είναι αυτός που λέει ότι ακυρώνεται, εσύ τρελαίνεσαι, πεισμώνεις. Μπορεί να πεισμώνει κι ο άλλος και μπράβο. Και δημιουργείται μια πάρα πολύ έντονη αναμονή κοινού και μάντεψε στο τέλος, μπορεί και να μην βρεθείτε. Οπότε, παιδιά, όταν βλέπετε αυτό το είδος του πρώτου ραντεβού, μακριά και αγαπημένοι, θα σας πω εγώ με την φτωχή μου εμπειρία. Αυτό ήταν. Πολύ με πόνεσε αυτό. Θεωριακά γίνεται inside joke μεταξύ σας. Δηλαδή, αυτό που το κοροϊδεύεις και εσύ ίδιος, ότι έλα, θα βρεθούμε τώρα που το λέμε 3 χρόνια. Και υποπερίπτωση αυτού του ραντεβού είναι το γιοφύρι το οποίο μέχρι να χτιστεί έχει βρει ο πρωτομάστορας άλλη γυναίκα να θυσιάσει στα θεμέλια και εσύ μένεις αθυσίαστη στο σπίτι σου και ανέγκυχτη. Και μετά, όταν πας εσύ τυχαία να πεις, κοίτα να δεις, είχα ξεχάσει αυτό το πρώτο ραντεβού μου, πώς θα το κάνω. Του λέει, αχ, ξέρεις τώρα κάτι άλλο συμβαίνει στη ζωή μου. Αν αυτό αντί για πρώτο ραντεβού, βάλεις πρώτο σεξ και. Θέλω να ξέρω ότι δεν ήταν βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα τέτοια. Το είχα σκεφτεί από μόνο μου. Θα μας καταπιεί σε λίγο το Τάκης. Μας το γράφανε στα comments ότι έχει μεγάλη ευκολία. Μεγάλωσε το παιδί μας. Καλά, το προσέχουμε. Τι νομίζετε, ότι το αφήνουμε απότιστο. Από τότε που τον ποτίζουμε, έχει γίνει έτσι μεγάλος και τρανός. Ενώ πριν ήταν σαν κακομοίρης. Συνέχισε. Εγώ. Έτσι, η ζωή σου. Ποτίστε με λίγο. Για να σταματήσει ο πόνος το οποίο περιέγραψε ο Άλεξ Μάνος, θα συνεχίσω με ένα καλύτερο ραντεβού, που μεταξύ μας είναι το καλύτερο ραντεβού και λέγεται το flow. Είμαι και πολύ αλάνη. Το flow, ναι. Το flow. Έτσι δεν τα λένε αυτά. Το flow είναι ό,τι καταλάβατε. Αυτό που κάνει flow, δηλαδή αυτό που ρέει. Δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι. Είναι αυτό που πας και όλα γίνονται όπως θα έπρεπε να γίνονται. Προσοχή! Αυτό το ραντεβού συμβαίνει μια φορά στα 10 χρόνια. Να το εκμεταλλευτείτε αν το βρείτε μπροστά σας. Άμα το βρείτε, παιδιά, μην πείτε τίποτα. Αχ, ξέρετε, έχω δουλειά να κάνω. Δεν μπορώ, φεύγω, έχω πάω σπίτι. Στο 2ωρο. Ακυρώνεις όλη σου τη μέρα και μένεις αυτό το ραντεβού. Γιατί θα βγείτε. Θα υπάρχει η ωραία χαιρετούρα που είναι σημαντική η χαιρετούρα, να τα λέμε κι αυτά. Όχι, μόνοι μου. Βεβαίως και είναι σημαντική. Α, είναι η πρώτη εντύπωση, παιδιά. Θα κάτσετε σε ένα ωραίο μέρος που θα τύχει να έχει ωραίο κόσμο, κάτι ωραίο να πιείτε, ένα ωραίο περιβάλλον κτλ. Και μετά θα ξεκινήσουν τα actual σοβαρά πράγματα που θα είναι ότι θα μπορείτε να μιλάτε ώρες ατέλειωτες για πράγματα από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο ηλίθιο, και αυτό δεν θα έχει καμία μηχανία. Αυτό το ραντεβού, δεν ξέρω αν σας το είπα, συμβαίνει μία φορά στα 10 χρόνια. Αν δεν το εκμεταλλευτείς, έχεις χάσει μία ευκαιρία ζωής. Εσύ αποφασίζεις. Άσχετο. Ωραία αυτά τα ραντεβού. Όταν είπες χαιρετούρα, σκέφτηκα αυτό το πρώτο ραντεβού που αντί να σου πούν για σε πιάνει ξεφυλάνε. Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό ραντεβού. Όχι, μια χαρά ραντεβού είναι. Γιατί και ο με είχε πιάσει και με είχε φιλήσει το πρώτο ραντεβού και. Ναι, δεν σκεφτόμουν να το. Σκεφτόμουν το. Α, πολύ καλό ραντεβού! Να συνεχίσω ή ολοκλήρωσες. Είπες ότι είναι μια φορά στα 10 χρόνια. Σας είπα ότι είναι μια φορά στα 10 χρόνια. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Και με αυτούς τους ανθρώπους κάνεις σχέση. Δεν νομίζω ότι έχεις βγει ποτέ ραντεβού με άνθρωπο που έχει γίνει το flow και δεν έχετε κάνει σχέση. Και θα συνεχίσω εγώ με το είδος του ραντεβού που σπάνια το έχω ζήσει, αλλά το έχω ζήσει και εγώ, οπότε μπορείτε να το ζήσετε όλοι σας. Είναι το άβολο το πρώτο ραντεβού. Και είναι αυτό το ραντεβού το οποίο είναι άβολο σε όλα του. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτό που θα σας περιγράψω τώρα. Εγώ το έβαλα εδώ γιατί δεν θα ήθελα να βγω τέτοιο ραντεβού, αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι μεσημεριανό με ντάλα ήλιο. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω, δεν μπορώ. Αλήθεια. Το ντάλα ήλιο δεν λειτουργώ. Θέλω να ξέρεις. Θέλω τη σκιά μου, τη δροσιά μου, ένα soft drink, ένα κοκτέιλ και ιδανικά να έχει δύσει ο ήλιο. Θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό και αυτό θα το σημειώσετε. Και όταν θα συμβεί, θα την ευχαριστήσετε. Θα με θυμάστε μετά. Τι να πει. Οι γκόμενοι που σας βγάζουν ραντεβού το βράδυ δεν είναι σοβαροί γκόμενοι. Οι γκόμενοι που σας βγάζουν. Τα έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, ρε μαλάκα, τι λέω. Το έχω ξαναπεί. Οι γκόμενοι που σας βγάζουν μεσημέρι είναι keepers.
Αυτός που θα έρθει μεσημέρι να σε δει, σε θέλει. Μόνο που εμείς τώρα δεν κρίνουμε την πρόθεση του ανθρώπου. Όχι, αλλά ήθελα να το πω επειδή κατηγόρησε το μεσημεριανό dating. Αλλά το αποτέλεσμα. Και λέω λοιπόν είναι τόσο άβολο σε όλα του που δεν αντέχεις που κάθεστε στον ήλιο. Η συζήτηση είναι ανυπόφορη. Ο άνθρωπος αυτός τελικά δεν σου αρέσει ή δεν υπάρχει ουδένα κλικ πουθενά. Η μηχανή που κρατάς στα χέρια σου κλικ δεν κάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το ραντεβού. Ψάχνεις αφορμή να φύγεις. Σκέφτεσαι να πάρεις τηλέφωνο το φίλο σου να σου πει ότι η γιαγιά του έπαθε κορονοϊό και να τρέξετε να τη βάλετε σε καραντίνα. Το έχω πάθει. Μπορώ να θυμηθώ εδώ έτσι ένα story time που θα ήθελα να ξεχάσω. Εντάξει, δεν έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάγαμε στο Tinder, μια χαρά όλα ωραία. Λέμε να βγούμε, αντε να βγούμε. Μου ξεφουρνίζει να πάμε σε ένα vegan εστιατόριο. Εγώ, άντε, θα πάω. Αν και ψάχνοντας το εστιατόριο στα ίντερνετ, κατάλαβα ότι πρόκειται για μεγάλη πίπα, αλλά λέω: τι να κάνω, να χαλάσω χατήρι. Λέω: άσε, θα πάω. Πάμε εκεί. Από την πρώτη στιγμή δεν είναι. Είναι αυτό που βρέθηκες εκεί που δώσατε ραντεβού και είναι σφάση: α, να φεύγαμε, γιατί δεν. Αλλά άντε, ας πάμε να το φάμε και το φαΐ. Και η μακαρονάδια ήταν χάλια, και η συζήτηση ήταν βαρετή, και δεν υπήρχε κανένα connection. Και μετά εγώ είχα κανονίσει να βγω να πάω βύση. Μέτραγα τις ώρες, λέω: πώς να πάω να σφουγγαρίσω και το χοτέλερ μου να κερδίσω λίγο χρόνο. Χάλια, παιδιά, μην βγαίνετε αυτά τα ραντεβού ή αν βγαίνετε, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μια κοινά αποδεκτή λύση διαφυγής για να μπορούμε να φεύγουμε νωρίτερα, ρε φίλε. Εγώ τώρα, όση ώρα έλεγες αυτό, θυμήθηκε τη δική μου ιστορία από το Tinder που την έχω πει στο αντίστοιχο βίντεο, γι' αυτό δεν θα σας την ξαναπώ. Αλλά αντίστοιχο, πολύ κακό ραντεβού είχα βγει. Σε κάποια φάση αυτά, να που λες, ας κάνω κι εγώ μια τρέλα. Που ήμουν στο μετρό και είχα πετύχει ένα γκουμενάκι πάρα πολύ όμορφο. Το κοίταζα, με κοίταζε, Μια δεν είχε ιστορία. Γίνει κάτι και μετά από κάνα δύο μέρες μου στέλνει μήνυμα στο Instagram και μου λέει πώς με βρήκε. Μου σκάσε χορηγούμενη από το τάδε, ξέρω εγώ. Και σε βρήκα και σου στείλα και μου έχω σε φάσει τι ωραία, πόσο ρομαντικό και τη μοίρα γραφτό και τέτοια. Και βγαίνουμε και παιδιά, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ήταν τη μοίρα άγραφτο. Λέξη. Και το χειρότερο από αυτό δεν μπορώ καθόλου. Που ρωτάζει παιδί μου τον άλλο τι κάνει στη ζωή του, τι όνειρα έχει. 5-10 πολύ βασικά πράγματα από αυτά που ξεκινά κουβέντα και όλες είναι. Εντάξει, τίποτα. Και τι να σου κάτσω, επειδή είσαι όμορφος. Συνέχισε, Σιλένα. Προβληματισμοί με βαραίνουν σε αυτό το βίντεο. Βεβαίως. Θα συνεχίσω με το ραντεβού αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν κατάλληλες περιποθέσεις για να περάσουμε μια τέλεια βραδιά. Εμείς οι δυο. Το οποίο είναι ψέμα. Είναι το απόλυτο ψέμα γιατί. Μάμο. Ναι. Περάστε μάνς μου όμως. Τι θα γίνει, μπρο. Ακόμα δεν σχολάσαμε. Για πες. Είμαι η γιαγιά μου. Σαντ. Σαντ γιατί δεν έχεις πια γιαγιά. Στο χρώσταγα αυτά από τότε που γέλασες με τη θεία μου που χθες πέθανε το λίγο. Χθες πέθανα στα γέλια, μαλάκα, δεν έχεις ιδέα έτσι. Αλέξανδρος έχει μία θεία που το κάνει πρόβα. Παιδιά, τα κάνουμε. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες αυτά. Είναι το απόλυτο ψέμα, γιατί όπως αναφέραμε και πριν, είναι λίγο νιέχ, ξενέρωτο, ντεκαβλέ. Να βγαίνεις με έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι στο τέλος βραδιάς θα καταλήξετε στο κρεβάτι. Είναι άσχημο. Δεν υπάρχει καμία αγωνία, κανένα μυστήριο. Όλο αυτό το πράγμα, το να βγείτε, ας πούμε, για ένα ποτό και να πείτε δύο ώρες κάτι, είναι λες και το κάνετε με ρολόι, ρε γαμώτο. Ότι εμείς στο τέλος θα φύγουμε από εδώ, θα κάνουμε μια βόλτα, θα πάμε σπίτι σου, σπίτι μου, θα κάνουμε τα δικά μας. Ποιο το νόημα. Είναι ωραίο τώρα αυτό. Το θέμα δεν είναι να προσπαθήσεις, ρε παιδί μου, να εντυπωσιάσεις τον άλλον, να του πεις ωραία πράγματα, να προσπαθήσεις να ακούσεις αυτά που έχει να σου πει, να δεις αν υπάρχει χημεία, αν υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα. Όταν το ξέρεις ότι αυτό θα καταλήξει σε σεξ, ασχέτως με το πώς θα πάει η κουβέντα, είναι λίγο θλιβερό. Ναι, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το πώς θα το χειριστείς, διότι όχι να το πενευτώ. Αλλά έχω πάει σε αρκετά τέτοια ραντεβού τα οποία ξέραμε μην το πενευτείς. Καταλήξουν, αλλά θεωρώ ότι το χειριστήκαμε με τρόπο που ήταν κάπως ωραίο. Άμα το κάνεις πολύ όμορφα και ωραία και υπάρχει και το suspense, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο άσχημο στο περιγράφεις. Εγώ την Παρασκευή βγήκα με το. Μα ναι, Βασιλένα, μα ναι. Δεν ήτανε ποτέ, συγγνώμη τώρα, δεν κρίνω τον άνθρωπο, αλλά δεν είχατε ποτέ αναπτύξει και μια επαφή που να είναι πολύ. Δεν την είχαμε αναπτύξει, γιατί αυτό ήταν το πρώτο μας ραντεβού. Πού να την αναπτύξουμε, ο άνθρωπος με τα social media δεν έχει επαφή πρώτον και δεύτερον. Εγώ όταν ξεκίνησα και μιλήσαμε λίγο στα social, ήμουνα πολύ ψημένη να βγω ένα καλό πρώτο ραντεβού. Δεν το πήγαινα, έλα, γεια σας. Ήμουνα ότι, α, μπορεί να συμβαίνει κάτι εδώ. Ναι. Το γεγονός ότι τα έφερε κάπως η ζωή και όταν βγήκαμε αυτό το ρημαδοπρώτο ραντεβού, ήταν τόσο ξεκάθαρο το πού θα καταλήξει ασχέτως με τι θα γινότανε στη συζήτηση. Έχασε πόντους αυτό το ραντεβού, ρε παιδιά. Τώρα τι να λέμε. Θα συνεχίσω εγώ με το ραντεβού που. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλό είναι να γίνεται. Είναι το πρώτο ραντεβού, το ουρανοκατέβατο.
το οποίο όπως έχω γράψει πάρα πολύ εύστοχα εδώ, έρχεται όσο εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει. Μπορεί να έχεις βγει από το κομμωτήριο να πας να πάρεις καφέ απέναντι και να είσαι με τα λουμινόχαρτα. Μπορεί να έχεις πάσει το πόδι σου και να είσαι με πατερίτσες. Αυτό το ραντεβού το πρώτο πρέπει να το βγεις, διότι μπορεί να μην καταλήξεις και πουθενά. Αλλά είναι αυτό το ραντεβού που έχει μεγαλύτερη σημασία το timing και να αρπάξεις την ευκαιρία και να το ζήσεις και σπάει κατά διαόλου. Αλλά έχει αυτή τη μαγεία του πώς μου ήρθε ρε παιδιά αυτό το ραντεβού. Πού ήμουνα, τι σκεφτόμουν και έγινε. Το έχεις πάθει αυτό το ραντεβού. Μην το κρίνεις με βάση το τι έγινε τελικά. Κρίνει το με βάση ότι φανταζόσουν εσύ ποτέ ότι θα βγεις ραντεβού με τον τάδε άνθρωπο. Όχι. Με κοιτάς. Όχι. Μετά, φανταζόσουν βγάζοντας το από τον άνθρωπο ότι τη συγκεκριμένη μέρα, στιγμή, με αφορμή το ότι βρέθηκες κάπου, πήρες ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα έγινε ραντεβού. Για μένα αυτά είναι από τα πιο όμορφα ραντεβού μετά τα flow που καταλήγουν σε ναι, σχέση. Ναι. Τα πολύ φαντασμαγορικά και από το πουθενά, τα unexpected που πέφτουν από τον ουρανό, όπως πέφτει ο James Bond εκεί να τα λύσει όλα από το αεροπλάνο και σώζεται και βγάζει τη στολή και πηγαίνει και πυροβολάει. Αυτό το ραντεβού είναι το ουρανοκατέβατο. Φοράει και στολή ο James Bond. Δεν θα φοράει κάτι για να πέσει από το αεροπλάνο. Θα πέσει με το κουστούμι, αλλά εντάξει, θα βγάλει και κάτι. Ίσως είμαι επηρεασμένος επειδή χτες είδα μια φωτογράφηση του Daniel Craig, μη γυμνή. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιο ήταν το τελευταίο τέτοιο ραντεβού που είχα και. Τι δεν θυμάσαι ποιο ήταν. Το ουρανοκατέβατο. Ναι, τώρα, ναι, δύο εβδομάδες πριν. Μπορεί να ήθελα να το ξεχάσω. Ουρανοκατέβατο ήταν, ναι, ισχύει. Και εσύ το είπες, ασχέτως του αποτελέσματος. Ασχέτως, ναι, δεν λέω. Άμα ήταν τα κρίμα από το αποτελέσματος, θα έπρεπε να μην βγούμε κανένα από αυτά τα ραντεβού έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Τον πω τον πόνο μου, δεν θα γλιτώσω. Θα πω το ραντεβού και θέλω και δεν θέλω. Αυτό εγώ το παθαίνω συνέχεια, παιδιά, δεν ξέρω. Το ραντεβού νικηφόρος σου επέγγει καρά. Ναι, είμαι η Πέγγι Καρά. Για πες. Έτσι κι αλλιώς, αλλά και γενικότερα είμαι η Πέγγι Καρά. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν έχω εγώ κάποιο θέμα και είμαι πολύ αναποφάσιστη ή ενδεχομένως δίνω ευκαιρίες περισσότερο χωρίς να είμαι πολύ ψημένη κτλ. Αλλά σας έχει τύχει ποτέ να βγαίνετε ραντεβού με ανθρώπους που δεν είστε σίγουροι αν τους γουστάρετε και να λέτε τρίκυκλο, όχι, γανάκι. Λέτε, ας το δοκιμάσω. Ας δώσω μια ευκαιρία. Μπορεί να πάει καλά. Αυτοκίνητο. Διαστημόπλιο. Μετεωρίτης. Μήπως αυτά τα ραντεβού δεν εξαρτάται τόσο από τον άνθρωπο, αλλά από το πώς χειρίζεται την επικοινωνία. Δηλαδή, είναι αυτά τα ραντεβού συνήθως εμένα που δεν μου το χτίζουν σωστά και μια με πιάνουν, μια με αφήνουν και μου δημιουργούν και εμένα είναι αυτή αυτό την αμφιθυμία. Το... Μου αρέσει ο άλλος, νιώθω ότι κάτι υπάρχει εδώ, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι ότι είναι να του μιλήσω, να τον ξαναδώ κτλ. Αλλά δεν καίγεται και το μουνί μου. Και αυτό είναι ένα περίεργο ραντεβού. Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ συχνά. Και βγαίνεις μετά και ένα δεύτερο ραντεβού για να το σιγουρέψεις και το δεύτερο είναι πάλι έτσι ρε γαμώτο. Και λες τώρα, εγώ γουστάρω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο ή δεν γουστάρω, δεν έχω καταλάβει. Σε προβλημάτισα. Ναι, με προβλημάτισες. Δεν έχω πολλά τέτοια ραντεβού. Αλήθεια, έχω θέμα. Μάλλον έχω πρόβλημα. Μάλλον. Και τι να κάνεις, λες να μην βγω, να το μετανιώσω μετά. Αυτό, να αυτό. Βγω, αλλά βγαίνεις δίνω ευκαιρία σε όποιον μιλάει γενικά γλώσσες. Γιατί το και το ελληνικά δεν είναι δεσμευτικό. Όχι, όχι, σαφώς. Δεν το έχω πιάσει ακόμα αυτό. Σε ένα επόμενο βίντεο θα σας το εξηγήσω. Θα πιάσω αυτό το ραντεβού που μου αρέσει σαν περίπτωση και θα καταλήξω στο καλύτερο. Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού, το πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι. Είναι παιδιά, ένα ραντεβού το οποίο αν σκεφτεί πολύ καλά το παρελθόν σας, θα δείτε ότι το έχετε κάνει και εσείς. Είναι αυτό το ραντεβού το οποίο γνωρίζεστε χρόνια με αυτό το άτομο. Μπορεί να γνωρίζεστε και κοινωνικά και σε κοινές παρέες, να έχετε μιλήσει πολύ παλιά. Το έχεις φανταστεί πολλές φορές ότι θα το βγεις αυτό το ραντεβού, που εκεί είναι που ψήνεται το μυαλό πάρα πολύ. Παραλίγο, βγάλε το μάτι, το είδατε έτσι. Ναι, που εκεί είναι που ψήνεται το μυαλό πάρα πολύ και λες αυτό το ραντεβού, εγώ θέλω να το βγω. Και θα έρθει η ώρα που θα το βγεις, διότι ο επιμένων σε αυτές τις περιπτώσεις νικά. Μεταξύ μας βέβαια, συνήθως είναι και λίγο χλωμό. Δεν πάει πολύ καλά αυτό το ραντεβού. Δηλαδή, όταν έχει χτίσει μεγάλη αναμονή κοινού, δεν πάει, αλλά είναι αυτό που βγαίνει. Τον βλέπει αυτό το σημείο, τον βλέπει το άλλο σημείο. Στέλνει μήνυμα, σου κάνει reaction. Απαντάει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Λέτε να βγούμε, άκα τι γίνεται, άτο ξαναλέτε. Αλλά δεν υπάρχει σαφής κατάταξή του σε άλλο είδους ραντεβού. Δεν σου ακυρώνει. Κάτι γίνεται, κάτι το σύμπαν δεν έχει αποφασίσει. Και μέχρι το σύμπαν να αποφασίσει, εσείς κάποια στιγμή θα βγείτε ραντεβού, αλλά δεν θα είναι αυτό το ραντεβού πολύ καλό. Όμως θα το βγείτε, γιατί όπως είπαμε, δεν κρίνουμε τώρα σε αυτό το βίντεο εκ του αποτελέσματος. Αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάπου τους έχεις δει, κάπου τους ξαναβλέπεις, λες πολύ με γυροφέρνει αυτό το πρόσωπο όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Εγώ θα σου πω. Θα το βγείτε το ραντεβού. Ετοιμάσου. Το έχεις πάθει. Μπορούσες να είσαι αρχηγός σε αίρεση. Γιατί σε αίρεση, να μην κατέβασε καρδιές. Καλά, αυτό εκλώστηκα. Το λέω χρόνια. Αλλά... Γιατί η Ελλάδα είναι γυναίκα. Τώρα πείτε μου την αλήθεια, γράφτε μου στα comment. Αυτή εδώ η φάτσα δεν πρέπει να κατέβει για δήμαρχος.
Μετά όμως θα υπάρξει άλλο πρόβλημα. Σε ποιο δήμο θα κατέβω? Θα κατέβω στον Αθηναίον για να είμαι τεράστιος? Θα κατέβω σε κάποιο μικρότερο τόπο που με χρειάζεται? Πρώτα θα πας σε ένα μικρότερο τόπο. Για να ανέβω. Ναι, και μετά θα πας στον Αθηναίον. Ωραία. Γράψτε μου από κάτω προτάσεις σε ποιο δήμο θα θέλατε να αναλάβω. Κερκύρα. Μάλιστα. Από Κερκύρας μέχρι Βούτυρο και αυτό πολύ είναι. Θα συνεχίσω και θα. Α, εσύ συνεχίζεις. Είδες το Βούτυρο που μου έκανε. Έχει. Δεν φταίω εγώ, η Κέρκυρας, Λένα μου. Η Κέρκυρα, να αλλάξει νησί. Να μεταφέρεις τα χαρτιά σου αλλού, δεν ξέρω. Τα χαρτιά μου στην Αθήνα. Α, εντάξει, τότε άρα θα λέω ότι από την Αθήνα. Μπρίκα μου στην Κέρκυρα. Να πάρεις την μπρίκα σου, να την πουλήσεις και να την αγοράσεις αλλού. Αυτό το κανάλι έχει απ' όλα. Θέλετε. Ίντριγκες, πίδουλους, πόνους. Θα μιλήσω για το τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα και έγιναν αλλιώς ραντεβού. Αυτό το ραντεβού είναι ένα πονεμένο ραντεβού. Σκέφτομαι τα δικά μου εγώ όσο μιλάς. Όχι, αναστέναξε λέγω μου, εγώ δεν κρίνω. Αυτό το ραντεβού είχε τις καλύτερες προοπτικές. Είχε το σωστό καυλάντισμα πριν βρεθείτε. Είχε τη σωστή οργάνωση για να βρεθείτε. Είχε ωραία αρχή όταν βρεθήκατε για να φτάσει σε ένα σημείο του ραντεβού και να σας πει, ξέρεις τι. Έχω κοπέλα. Και Αλεξάνδρα σε γουστάρει. Και να σου πει. Θέλω να γίνει συνονά του παιδιού μας. Όχι του δικού μας παιδιού. Παιδιού που έχω με τη γυναίκα μου. Και να σας πει, έχω γκόμενα. Είμαι παντρεμένος. Έλα να κάνουμε τρίο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πολύ θλιβερό ραντεβού. Γιατί εσύ είσαι πολύ αθώο για να καταλάβεις το πονηρό σχέδιο αυτού του ανθρώπου. Το οποίο είναι ένα από αυτά που περιγράψαμε πριν. Και απογοητεύεσαι πάρα πολύ γιατί νόμιζες ότι σήμαινες κάτι γι' αυτόν. Ασχέτως που ήταν το πρώτο ραντεβού. Τι μαλακία μου έρχεται λέει σήμερα. Βέβαια, μπορεί να γίνει τέτοιου είδους ραντεβού πρώτο, χωρίς να φτάσετε σε τέτοιο απρόσμενο plot twist. Δηλαδή, μπορεί να πάει και όλο το ραντεβού τέλεια, και αυτό να έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη αναμονή κοινού και μετά να κοπεί η σειρά. Εμπίπτει και σε αυτή την περίπτωση. Α, εμπίπτει και αυτό, βεβαίως. Επιβεβαιώνω. Καθότι βγαίνεις, περνάτε τέλεια, όλα γαμό κτλ. Και... Δεν έχεις κάποια εικόνα ότι κάτι δεν πήγε καλά. Δεν έχεις καταλάβει και τι έγινε. Δηλαδή, βγαίνει, τα λέτε ωραία, περνάτε καλά. Δεν έχεις καταλάβει. Λάβει τι γίνεται. Έγινε κάτι λάθος τώρα. Μήπως δεν γουστάρει, μήπως είναι με κάποια, μήπως είναι γκέι. Γιατί βγήκε μαζί μου, δεν έχω καταλάβει. Και μπορεί να μην καταλάβεις και ποτέ. Αλλά είπα να πιάσω πρώτα το πιο πονεμένο που ήταν αυτό, ναι, το. Ναι, καλά. Γκόμενα, αλλά που να το πιάσει και που να το αφήσει. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Και θα αναγκαστώ να κατακλειδώσω εγώ με αυτό το πρώτο ραντεβού το οποίο ευστόχως έχω γράψει ως το ατελείο. Και γράφω με κεφαλαία, Σιλένα τα βλέπεις τα κεφαλαία. Προσοχή εδώ, μεγάλη παγίδα. Γράφει παιδιά, τα γράφω προσοχή εδώ, μεγάλη παγίδα, είναι αλήθεια. Μπορεί να ξεκινήσετε από καφέ, να πάτε βόλτα, να πάτε για ψώνια, να πάτε σινεμά, να πάτε να φάτε, να πάτε σπίτι του σπίτι της, να πάτε το άλλο πρωί στο φούρνο μαζί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί. Μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα, θα σας κοπεί απότομα ο αέρας. Αλέξανδρε, γιατί μου το κάνεις αυτό σήμερα? Μα δεν το έγραψα για σένα αυτό, το έγραψα για μένα. Να σου θυμίσω την περίπτωση. Είχε παλιόκαιρο τη μέρα που σε γνώρισα. Όχι, να σου θυμίσω, ποια περίπτωση είναι αυτή? Όχι, λέει να σου θυμίσω, είχε παλιόκαιρο τη μέρα που σε γνώρισα. Να σου θυμίσω την περίπτωση που βγήκαμε. Το θυμάμαι. Πήγαμε. Μα στην αρχή λέω για αυτό. Πήγαμε το θέατρο, σινεμά, τηλεόραση. Πήγαμε για ποτό, πήγαμε για φαΐ και την επόμενη μέρα, αχ, ξέρεις, δεν μπορώ πολύ γιατί κάτι άλλο υπάρχει στη ζωή μου. Αλλά το ραντεβού κράτησε περισσότερο από όσο έχει κρατήσει ωριακά σχέση μου. Μην κρίνεις τώρα από τα δικά σου. Φύγε από το υποκειμενικό του πράγματο και πήγαινε στο αντικειμενικό. Να σου θυμίσω το ραντεβού διάρκεια σχεδόν 24ωρου που έζησα, που κοντέψατε να με παντρέψετε και ξαφνικά εγώ βρέθηκα ατιμασμένο άνθρωπο να μαζεύω τα πράγματά μου και να κάνω το walk of shame από γνωστό σπίτι. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ατελείωτο ραντεβού. Εσύ σταμάτα τώρα, εσύ κάτσε τη γωνία σου. Κάνει την όμορφη. Είναι το ραντεβού το οποίο κρατάει αδικαιολόγητα πολύ για να μην γίνει τίποτα. Όχι για να μην γίνει, σεξ. Αλλά για μένα, ένα ραντεβού το οποίο κρατάει μία μέρα. Ένα ραντεβού το οποίο κρατάει 10 ώρες. Ένα ραντεβού το οποίο κρατάει πάνω από 2, 3, 4, 5 ώρες αν είστε. Αργόσχολος. Αυτό το ραντεβού που κρατάει περισσότερο από 5 ώρες, που για μένα είναι το maximum ενός χρόνου που μπορεί να δώσει ένας αργόσχολος άνθρωπος για να βγει. Για μένα. Και για κάθε λογικό άνθρωπο οφείλει να πάει κάπου παραπάνω. Πού παραπάνω? Σε ένα δεύτερο. Πού παραπάνω? Σε ένα τέταρτο. Σε ένα τέταρτο. Δεν μιλάμε απαραίτητα για σχέση, γιατί θα βρεθείτε στα σχόλια και θα μου γράψετε. Καταλάβατε. Δηλαδή, ραντεβού το οποίο κρατάει όσο ένας ολόκληρος κύκλος μιας σειράς και όχι ένα spin-off ή μιας limited, δεν δικαιολογείται να μείνει στο πρώτο ραντεβού. Και αυτό το ραντεβού είναι το ατελείωτο, που είναι μεγάλη παγίδα, γιατί λες εσύ κάτσε ρε φίλε. 20 ώρες τις πέρασε μαζί μου επειδή δεν είχε τι να κάνει. Τις παλιές σειρές.
αυτές με τα 25 επεισόδια. Ναι, δεν βρήκε άλλη δουλειά να κάνει Σάββατο προς Κυριακή και λέει θα φάω 25 ώρες με τον Αλέξανδρο. Δεν είχε φίλους να βγει. Δεν είχε να πάει για ένα καφέ. Καταλάβατε. Αυτό το ραντεβού σας λέω. Να προσέχετε. Αν τα βγείτε αυτά τα ραντεβού, να φύγετε όσο είναι καιρός. Να μην πάρετε με τα τηλέφωνα την κολλητή σας να της πείτε πόσο ωραία περάσατε και πώς θέλετε να παντρευτείτε και πώς είστε έτοιμοι να κάνετε παιδιά, πόσα παιδάκια θέλετε εγώ δύο. Γιατί θα σας βγει ξινό. Τα λέω εγώ, μην πείτε ότι δεν σας τα είπα. Ευχαριστώ. Όχι καλά, εντάξει, θα μου περάσει. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι όσο εμείς θα βγαίνουμε ραντεβού και θα ελπίζουμε. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media, δηλαδή το Instagram, και να μας κάνετε follow. Και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια. Ποια πρώτα ραντεβού ξεχάσαμε? Ποιο πρώτο ραντεβού σας πονάει περισσότερο και ποιο προτιμάτε? Κάντε ένα share αυτό το βίντεο. Κρίμα είναι.